που θέλω να εξηγήσω για ποιο λόγο κάνω αυτή τη συνέντευξη τύπου σήμερα και όχι νωρίτερα. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη ευκαιρία πρέπει να γίνει ο απολογισμό του πρώτου δηλωμένου του ίδιου τη θεία μα. Αφού διαρκεί μέχρι σήμερα είναι 3 χρόνια. Αυτή η έκκληση με τι χρυσέ ευρωπαϊκέ διοργανώσει από το αποτέλεσμα των οποίων διαμορφώνεται το οικονομικό και αγωνιστικό τοπίο του συλλόγου. Και αλήθεια είναι ότι άλλα πράγματα θα λέγαμε σήμερα αν η ομάδα είχε χτιστεί. Ο σημερινός απολογισμός λοιπόν αφορά τους στόχους που είχαμε βάλει για την έναρξη της θητείας μας και ήταν η οικονομική εξυγίαση και την αγωνιστική αναγέννηση. Όλα τα θέματα αυτά, ρωτήστε πιστεύω, τα πάντα, δεν έχει να κρίσουμε τίποτα. Ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά θα σας τα αναλύσει λεπτομερώς κύριος Γιουλίδης. Θα σας πούμε για τις 2 σεζόν που πέρασαν, τι έχει γίνει, για αυτή τη σεζόν την τελευταία που περάσαμε και για το τι πρόκειται να γίνει την επόμενη. Έχουμε να μιλήσουμε για τη ρύθμιση των πλεών. Έχουμε να μιλήσουμε για τα έσοδα της χορηγίας, για τον μπάτζετ της ομάδος και κάτι πρόσφατο που είναι στην επικαιρότητα από ό,τι κατάλαβα από χθες, γιατί και εγώ εδώ είμαι και ζω και ακούω τι γίνεται, είναι ότι υπάρχει πρόβλημα με την ομάδα τα οικονομικά. Αυτό είναι καθαρά το δικό μας θέμα και θα ήθελα να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό. Για μένα να ξέρω ότι οι ποδοσφαιριστές πάντα έχουν δίκιο, αν όχι πάντα τις περισσότερες φορές. Και το έχω πει και κατηδίας αυτούς. Και ότι εγώ την αλήθεια θα είμαι μαζί τους. Εγώ στην ομάδα σήμερα, για να τελειώσουμε αυτό το θέμα, γιατί δεν θέλω να έχουμε συνέχεια, όπως αν το θέλετε εσείς, στην ομάδα σήμερα οφείλουμε δώσει συμβολέα από τον Μάιο. Τους έχω ζητήσει εγώ προσωπικά και τους έχουμε ζητήσει να κάνουν λίγο υπομονή και κάνουν υπομονή στην υπομονή. Έχουμε κάποια βρήμ, κάποιες υποχρεώσεις με τις μισθοδοσίες που έχουν τελειώσει και έχουμε δεσμευτεί και δεσμό στην κοινότητα δημόσια ότι μέχρι τον Οκτώβριο, τέλειο Οκτωβρίου, θα είναι εκτυπημένα όλα. Θα μιλήσουμε για το αγωνιστικό. Και από εκεί και πέρα είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε θέλετε. Γιατί για μας ένα πράγμα υπάρχει και θα υπάρχει όσο είμαστε εμείς. Και όχι μόνο εμείς οι δύο. Είναι και άλλοι 6-7 που είναι δίπλα, είναι από πίσω. Για μας υπάρχει ένα πράγμα, η αλήθεια. Και όποιος είναι που λέει αυτό μπορεί να έρθει τώρα και να μας το πει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα οικονομικά, γιατί νομίζω ότι έχουμε υποχρέωση και να το κάνουμε πάντα αυτό, να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται και δεν πρόκειται ποτέ να κλείσουμε την αλήθεια, παιδιά.